Να πάμε κυρίες και κύριοι σε ειδήσεις από το Διεθνή Χώρο, Δέσποινα Μανδαλενάκη. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Η αγωγή ετοιμάζεται να υποβάλει το αμερικανικό δημόσιο σε βάρος του οίκου αξιολόγηση Standards & Poor's για τις αξιολογήσεις που είχε κάνει σε σύνθετα τοξικά ομόλογα των ενυπόθηκων δανείων και θεωρεί το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η κίνηση αυτή οδήγησε τελικά και στην κρίση του 2008. Απειλεί λοιπόν τώρα να φέρει τον οίκο ενώπιον υψηλών προστήμων ή και αυστηρών περιορισμών για το πώς θα προχωρεί από εδώ και στο εξής αξιολογήσεις πιστωτικών προϊόντων και θα διεκδικήσει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα μεγάλο σεισμό που χαρακτηρίζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωση σεισμός Τέρας. Ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Βλέπουμε εδώ και εικόνες από την ώρα της σεισμικής δόνησης που συγκλώνησε τα νησιά του Σολομόντα. 8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Υπάρχουν αναφορές για 5 νεκρούς. Μεγάλη από ό,τι βλέπουμε η διάρκεια του. Αρκετά μεγάλη η διάρκεια του. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Όπως βλέπεις εδώ, πιάνονται από κάπου προκειμένου να σταθούν. Πολύ ισχυρός ο σεισμός. 5 νεκροί σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι είναι ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στις 3 και 12 ώρα Ελλάδος. Σηκώθηκε και ένα χαμηλό τσουνάμι ύψους περίπου 1 μέτρου που χτύπησε τα ανατολικά νησιά του Σολομόντα και ακολούθησαν και αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί των 5 Ρίχτερ. Μάλιστα. Δέσποινα Μανδαλενάκη, σε ευχαριστώ.